Επίσημη ενημέρωση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων δεν υπάρχει προς το παρόν και το μόνο που γνωρίζουν οι γιατροί είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργού. Ο κύριος Γιώργος Πέτρου, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων, χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την κατάσταση. Είναι αδιανόητο, είπε ο Υπουργός Υγείας, να κατηγορεί χιλιάδες γιατρούς. Επίσημη ενημέρωση προς το παρόν δεν έχουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας και οι αντιδράσεις από τους μεγάλους ιατρικούς συλλόγους. Η δικιά μας θέση είναι από χρόνια τώρα γνωστή και δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί. Δηλαδή, οι δαπάνες στο χώρο της υγείας εκτοξευθήκανε παράλογα τη δεκαετία 2000-2009 και μειωθήκανε επίσης παράλογα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης από το 2009 μέχρι σήμερα και στα χρόνια που οι δαπάνες είχαν ξεφύγει από κάθε όριο. Αλλά και τώρα, στα χρόνια που οι δαπάνες έχουν περιοριστεί δραματικά, απολύτως υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Υγείας για την τιμολόγηση και στο χώρο του φαρμάκου και στο χώρο των παροχών και της αποζημίωσης διαγνωστικών εργαστηριών, ιδιωτικών κλινικών, κέντρων αποκατάστασης, χρηματοδότησης νοσοκομείων. Την τιμολογιακή πολιτική την καθορίζει αποκλειστικά και υπεύθυνα το Υπουργείο Υγείας και τώρα σε ορισμένα κομμάτια και το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι, είπε, μια επικοινωνιακή διαχείριση που θέλει να στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τα καθημερινά της προβλήματα. Αν θέλει, είπε ο κ. Πέτρου, ο Υπουργός, να δώσει ονόματα και διευθύνσεις γιατρών. Εμείς, κατέληξε, δεν θα καλύψουμε ποτέ γιατρούς που έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Το να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να κατηγορεί συλλήβδιν 75.000 γιατρούς χωρίς να δίνει ονόματα είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Αυτό το φαινόμενο το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση όταν θέλει να στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα και να αποπροσανατολίσει. Να γίνει απολύτως ξεκάθαρο. Ως Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων, αλλά και ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ποτέ δεν πρόκειται να καλύψουμε γιατρούς οι οποίοι έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Και μάλιστα αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές πρέπει να ελέγχονται, να διερευνώνται και να επιβάλλονται οι ανάλογες ποινές σύμφωνα με την νομοθεσία.